Θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία. Τι, στο διοικητικό συμβούλιο? Όχι, κύριε καθηγητά, στην τηλεόραση. Και τι θέλετε? Να πάρω τον διευθυντή της τηλεόρασης και να του πω ότι ένας υπαλληλός μας θέλει να βγει στον αέρα και να καταγγείλει την κυβέρνηση? Να σοβαρολογούμε, βρε καραμάνα. Αν όμως του λέγατε πως ο υπάλληλός σας διαφορετικά θα ανατινάξει όλο τον όροφο και τις δορυφορικές εγκαταστάσεις, είμαι σίγουρος πως θα θελήσει να το συζητήσει μαζί σας. Τι θέλεις να πεις, Καραμάνο? Βίος και πολιτεία. Σήμερα το πρωί στις 8:30 ο Καραμάνος Μιχαήλ του Αλεξάνδρου κατέλαβε το γραφείο του διοικητή του ΤΟΕ υπό απειλή βόμβας. Άρε μεγάλε! Ο Καραμαζό! My friend! In army together! Σιρούλα! Σιρούλα! Καλέ! Καλέ, περιμένετε! Αφού έχουμε το κλειδί! Νικάρη σας είναι ο κύριος Καραμάνος. Μάλιστα, γιατί τι έκανε? Είναι μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης. Ρίξε ρε, ξανάς! Τι τρέχει? Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας... Πρώτα απ' όλα περάστε όλοι έξω! Έξω! Έξω, καραγκιόζι! Υπάρχει ένταλμα, κύριε Παπαδόπουλε! Κύριε Εισαγγελέα! Γιατί? Είστε ύποπτος για σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης. Κύριε, φαίνεται ότι είναι γραπτόν η ιστορία αυτού του τόπου να επαναλαμβάνεται ανά 20 ετίων. Αλλά η δημοκρατία πάλι κύριε, δεν νικήσει όπως... Παπαλουκά, φοβάμαι πως έχει γίνει κάποια παρεξήγηση. Τι παρεξήγηση? Είμεθα όλοι δημοκράτες και είστε υποχρεωμένος να μας συλλάβετε. Δεν ξέρω τα γούστα σας, κύριε αστυνόμε, αλλά για μένα είναι τρόκιτς, πολύ λαϊκίστικο. Αυτά θα σας τα πούνε οι κριτικοί. Εγώ σας θέλω για ένα θέμα πολύ πιο σοβαρό. Βρήκατε τη μηχανή μου? Επιτέλους. Κύριε Μαρλαθέκα, σας παρακαλώ. Είστε ύποπτος για συμμετοχή σε παράνομη οργάνωση. Σε ποιαν από όλες? Γιατί είμαι σε διάφορα. Κύριε Μαρλαθέκα! Γιατί τόσος αυταρχισμός πρωί-πρωί? Επειδή ένας υπάλληλος του ΤΟΕ απειλεί να ανατινάξει τις δορυφορικές εγκαταστάσεις. Αν δεν του επιτρέψουμε να μιλήσει στην τηλεόραση. Δηλαδή θα χάσουμε και το μάτς. Κύριε Υπουργέ, η βόμβα. Το σύστημα. Το σύστημα θα εκραγεί σε 5 λεπτά αν δεν ικανοποιήσετε το έτοιμά του. Σε 6 λεπτά, ναι. Σωθήκαμε. Βίος και πολιτεία. Εμείς να βοηθήσουμε την αστυνομία. Είστε οι μόνοι που έχουν προσβάσει στον Καραμάνο και μπορούν να του μιλήσουν. Δηλαδή εμείς να βγάζουμε το φίδι από την τρύπα. Μπήκανε στο σπίτι μου. Έχετε δει ποτέ κόρες αρκωμανού σκηνοθέτη? Αυτοί σας φέρανε εδώ. Μάγος είσαι. Δεν μας φέρανε, ήρθαμε. Εγώ ήρθα σηκωτός. Δεν ξέρω γιατί ήρθαν αυτοί. Εγώ ήρθα από μόνος μου. Για τη σιρούλα μου. Βρισκόμαστε στον πύργο του ΤΟΕ. Μερικοί φίλοι που υπηρέτησαν με τον Καραμάνο στο στρατό ήρθαν να συναντήσουν τον παλιό συναδελφό τους. Κύριε Λάμπρου, συμφωνείτε με την επικρατούσα άποψη ότι στο στρατό επιτυγχάνεται η συμφιλίωση των κοινωνικών ομάδων? Αν δεν έχεις να πεις τίποτα για μισθούς, συντάξεις, νίκια και κόμιστρα, καλύτερα να μην πεις τίποτα. Τι έγινε με το κόμιστρο? Νάτος, μόνο κόμιστρο ακούει. Ναι, ρε, με το κόμιστρο βγάζει το μεροκάματο. Και καλά κάνεις, ρε μαλάκα, γι' αυτό εδώ τα λέω, που νομίζω θα βγει 10 λεφτά στην τηλεόραση και θα ανατρέψει το σύστημα. Βίος και πολιτεία. Τι ξέρεις για το Σιαγώνα? Γιατί ρωτάς? Γιατί ο φίλος σου ισχυρίζεται πως είναι εκπρόσωπος του Σιαγώνα. Τον έχει εγκρίνει το πρωτοδικείο. Γιατί να μην τον έχει εγκρίνει το πρωτοδικείο, δεν έχω κάνει τίποτα παράνομο. Και ο Πομπός? Το άρθρο 15 είναι ένα συνταγματικό. Ποιος το έπαιρε, Καραμάνο? Το ίδιο το Σύνταγμα το λέει. Άρθρο 5, παράγραφο 4, 11, 12, 14, 15, 16. Κατοχυρώνουν ελευθερία του προσώπου, του πνεύματος και κατά συνέπεια του μηνύματος από τα μέσα. Επικοινωνίας, τηλεπικοινωνίας. Τηλέφωνο, ραδιόφωνο, τηλεόραση. Κύριε Κοσμά, συμμερίζομαι την ευαισθησία σας ως προς τα δικαιώματα του πολίτη. Δεν μας είπατε τι σκοπεύετε να κάνετε, κύριε Υπουργέ. Θα κάνουμε όλες τις σκόπιμες παραχωρήσεις, ώστε να μην υπάρξουν θύματα ή απώλειες στη δημόσια περιουσία. Αλλά αυτό προσπαθούν είναι να αποδείξουν ότι είμαστε τρομοκρατική οργάνωση. Και εμείς τι ρόλο παίζουμε, ρε? Εσάστε τα θύματα, ρε! Όσο πιο πολλά τα θύματα, τόσο πιο τρομοκρατική οργάνωση. Κάσε καλά, ρε μαλάκα, σε καθαρίσουνε, αφορμή ψάχνουνε. Μπαλούρδο, ψυχραιμία. Ψυχραιμία, ρε μαλάκα, θα μας κοιτάξει τον αέρα. Μπαλούρδο, πιστεύεις τις μαλακίες που λέει αυτός εδώ? Σταμάτα, ρε Γιάννη. Τότε γιατί μας κλείσανε εδώ μέσα? Για να πούνε μετά ότι ήμασταν όλοι μέλη της οργάνωσης, κατάλαβες? Πράκτορες, πρεζάκιδες, πουλημένοι, πούστες, παρανοϊκοί. Εγώ παρανοϊκός? Βίος και πολιτεία. Μια ταινία του Νίκου Περάκη.